Είναι εικόνες που πιστεύετε ότι δείχνουν το χτύπημα με δύο πυράβλους χαρπούν στο ρωσικό ρημουλκό σκάφος Βασίλη Μπεκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο μετέφερε πυρομαχικά, όπλα και προσωπικό στο Φιδονήσι, ανοιχτά της Οδυσσού. Είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι χτύπησε ρωσικό σκάφος χρησιμοποιώντας πυράβλους που της έχει προμηθεύσει η Δύση. Помимо политиков, которые безответственно требуют поставить Украине все, что она пожелает, все-таки есть люди военные, которые соображают, о чем идет речь, и которые понимают те риски, которые с этим сопряжены. Την ίδια ώρα η μάχη για το Ντομπάς κορυφώνεται. Στο Σεβεροντονιέτσκ και επίκεντρο των ρωσικών επιχειρήσεων, οι μάχες γίνονται όλο ένα και πιο σκληρές. Στο Λυσιχάνσκ, οι βομβαρδισμοί είναι ασταμάτητοι και οι κάτοικοι ψάχνουν ακόμα και με τα χέρια εγκλωβισμένους κάτω από τα χαλάσματα των σπιτιών που έχουν ισοπεδωθεί. Поэтому дай бог, чтобы быстрее закончилось, дай бог, чтобы быстрее освободили, вот, и чтобы уже люди. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії по підрозділах наших військ. Το Κίεβο από την άλλη απειλεί να χτυπήσει την γέφυρα του Βλαντίμιρ Πούτιν στο στενό του Κέρτς, που συνδέει την Κριμαία με τη ρωσική ηπειρωτική χώρα. Σύμφωνα με το Κίεβο, η Ρωσία χρησιμοποιεί τη γέφυρα αυτή μήκους 18 χιλιόμετρων για να μεταφέρει εφόδια τόσο στην Κριμαία όσο και στα στρατεύματά της στη Νότια Ουκρανία. Η Μόσχα έχει απειλήσει πως θα προχωρήσει σε βομβαρδισμό του Κιέβου εάν οι ουκρανικές δυνάμεις επιτεθούν στη γέφυρα.